Το έχουμε βιώσει με την εφορία, με το ΙΚΑ, με το Τάγμα Εθνοφυλακής, με τις τράπεζες, τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο εγκατάλειψης και παραμέληση των δημοτικών κτηρίων, όπως το ελαιοτριβείο στο Έσο Πάπας που προοριζόταν για ναυτικό μουσείο, το γνωστό ραφινερί. Σε κακή κατάσταση είναι και το λαογραφικό μουσείο. Το μόνο που επισκευάζεται αυτή τη στιγμή είναι το παλιό σαπουνοπείο, το Πολύκεντρο. Λοιπόν, αυτή η παραμέληση και η εγκατάλειψη είναι ευθύνη των δημοτικών αρχών. Σας πρόλαβαν για ακόμα μία φορά εξελίξεις. Σας είχαμε κάνει ερώτηση μετά το σεισμό του Φεβρουαρίου του 2021, γιατί τότε είχαν βγει έξω υπάλληλοι του Δήμου. Για 2 μέρες δεν εργαζόντουσαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Και τότε ο κύριος Τζιμής μας είχε απαντήσει ότι χρειάζεται μία μελέτη 300.000 ευρώ. Διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινότητας είναι να εξοραϊστεί και να επισκευαστεί το κτίριο. Υπάρχουν 2 μελέτες, του κυρίου Θοδωρίδη και της κυρίας Κουτσκουδή, η οποία ενδεχομένως να χρειάζεται μία επικαιροποίηση. Εντάξει, θα το πείτε αν θέλετε μετά. Επί ειδικό σας ημερών ήταν, κύριε Μαμάκο, νομίζω. Αλλά δεν έχει να κάνει με την στατικότητα αυτό. Αλλά αν είχατε ξεκινήσει να επισκευάζετε όλα αυτά που περιγράψαμε, τις κολόνες, λείπουν κάποια κουφώματα τα οποία έχουν καλυφθεί με ξύλινα πάνελ. Και όπως είπα, μάλλον όπως αναφέραν και κάποιοι συνάδελφοι, θα έπρεπε να είναι εδώ εκπρόσωπος της πυροσβεστικής για να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τη δύναμη που έχει το κλιμάκιο. Γιατί εύλογα ανησυχεί ο κόσμος, διότι για παράδειγμα όταν ξεκίνησε το αεροδρόμιο της Φράπορτ κάποιοι πυροσβέστες μετατέθηκαν εκεί και τώρα έχει συνδεθεί με την λειτουργία του νέου ΚΙΤ στη Βάστρια η ανάγκη που υπάρχει εκεί προφανώς για στελέχωση με πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει συνδεθεί με την πιθανή υποβάθμιση ή τη φυγή του κλιμακίου πλωμαρίου. Δεν, κύριε Τσακύρη, αφήστε να τελειώσουμε και σχολιάζετε μετά. Λοιπόν, αφήσατε, σας πρόλαβαν οι εξελίξεις και δυστυχώς αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δείτε τι θα κάνετε, γιατί στην τοπική κοινότητα τα χρονοδιαγράμματα που ακούστηκαν ήταν για 1η Ιουνίου ή τέλος Δεκεμβρίου. Θα μας πιάσει αντιπυρική περίοδος και ενδεχομένως να είμαστε υποστελεχωμένοι. Ναι, να πω και